Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης ή η κυρία Υφυπουργός. Να τους ρωτούσα κάποια πράγματα για τα γενώσιμα, τα οποία είναι και το αντικείμενό μου, να μου εξηγήσουν. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω για άλλη φορά και επικεντρώνομαι στο προκείμενο. Βρισκόμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήθελα να πω, σε ένα πολυσυζητημένο σχέδιο νόμου που έχει βάλει πλώρη να φορολογήσει, όπως είχα πει και στην δική μου τοποθέτηση επί της αρχής στην Επιτροπή Οικονομικών, την πρώτη κατοικία, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αποκτηθεί με χρήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί, με γονικές παροχές επίσης φορολογημένες ή με κληροδοτήματα, τα οποία προκειμένου να γίνει αποδοχή κληρονομίας τους και αυτά έχουν επίσης φορολογηθεί. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό έχει ένα και μόνο όνομα. Χαράτσι ή φόρος υποτέλειας, αφού τα συγκεκριμένα ακίνητα, όπως είπαμε, είναι ήδη φορολογημένα. Ανακαλύπτεται, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, ένα ληστρικό τρόπο να απομυζήσετε χρήματα από εκεί που δεν σας ανοίγουν, προκειμένου να συντονιστείτε και να ικανοποιήσετε τους αδιφάγους δανειστές. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, ότι ζουν άνθρωποι που όλη τους τη ζωή δούλεψαν, μόχθησαν, πλήρωσαν για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι. Γιατί το ανάλγητο κράτος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ, μα ποτέ, να εξασφαλίσει ή έστω να συνδράμει για αυτό το κεραμίδι. Έρχεστε λοιπόν τώρα να τους πείτε ότι όχι, κάνανε λάθος. Και το μόνο που θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ήταν η φοροδοτική τους ικανότητα και η υποταγή τους στις εντολές κάποιων δανειστών, οι οποίοι καραδοκούν στις γωνίες. Τα μεσητικά γραφεία της Ευρώπης, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, τα real estates των εταίρων μας, ήδη αρχίσανε τις διαφημίσεις. Αγοράστε στην Ελλάδα. Σε απίστευτα χαμηλές τιμές θα γίνετε ιδιοκτήτες του ήλιου, της θάλασσας και της γης των Ελλήνων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εσείς έχετε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις γι' αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη. Γιατί δεν φέρατε καμία απολύτως αντίσταση σε αυτές τις παράλογες απαιτήσεις. Γιατί τους φόρους που ζητάτε δεν θα μπορέσουν να τους πληρώσουν οι Έλληνες. Και προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωποι με δικαστήρια και ποινές, θα αναγκαστούν να τα βγάλουν όλα στο σφυρί. Ποινικοποιήσατε το δικαίωμα στην κατοικία. Γιατί τους υποχρεώνετε να ξεπουλήσουν το πατρικό τους ή το σπίτι που απόκτησαν με οικονομίες, με θυσίες, και έτσι να σταματήσετε να τους κυνηγάτε, να φανούν ικανοί φοροδοτικά με μια συνεχή διαρροή εισοδημάτων προς όφελος ξένων δανειστών. Ή να φανείτε εσείς συνεπείς και να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες όσων σας υποτάσσουν. Όλοι οι φορείς που ακούσαμε στην Επιτροπή Οικονομικών το πρωί της Κυριακής πνέουν τα μένεα εναντίον σας. Ήσασταν παρόντες. Μήπως δεν κατάλαβαν? Μήπως κανείς από μας δεν καταλαβαίνει παρά μόνον εσείς? Πού πάνε αυτές οι φωνές? Ποιος τις ακούει? Κάποιος από σας? Κανείς. Εσείς έχετε επιλεκτική ακοή και έχετε επικεντρωθεί στις εντολές του Τόμψεν. Οι αγρότες ήταν σήμερα το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Τους αφανίζετε τους αγρότες. Ο πρωτογενής τομέας, λέτε, και το ακούω και που το λέτε, ότι είναι μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα. Όμως εσείς τον εξαφανίζετε.
με το χαράτσι στα αγροτεμάχια, ερημώνεται η γη. Οι αγρότες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πληστηριασμούς. Πληστηριασμούς, όπως όλη η κοινωνία εξάλλου. Πάντα όμως αυτό γίνεται προς όφελος των λίγων και του κεφαλαίου. Και αυτό όλοι μας το ξέρουμε καλά. Να σας πω επίσης, κύριοι βουλευτές, ότι οι Έλληνες δεν είναι αριθμοί. Έχουν ζωή, έχουν όνειρα, έχουν συνείδηση και αξιοπρέπεια και εσείς τα διαλύετε όλα αυτά με την τακτική και την εντεταλμένη σας υπηρεσία. Κόψατε τη σύνταξη της γιαγιάς και του παππού, στείλατε στην ανεργία εκατομμύρια ανθρώπους, απαγορεύσατε στους νέους να έχουν όνειρα και καταδικάσατε μια ολόκληρη κοινωνία στη μιζέρια και την αναξιοπρέπεια. Με ποιο δικαίωμα αλήθεια το κάνετε αυτό? Γι' αυτά σας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Θα έρθετε πάλι όλοι εσείς να ψηφίσετε υπέρ αυτού του επέσχυντου νομοσχεδίου. Ε? Και μετά τι θα κάνετε? Θα τρέχετε πάλι στις περιφέρειές σας να φροντοφοντάζετε την αντίθεσή σας και να δηλώνετε συμπαραστάτες και συμπάσχοντες με όλον αυτό το λαό που αντιτίθεται στις δικές σας αποφάσεις κατόπιν εορτής και εκ του ασφαλούς. Δεν είναι ντροπή αυτό? Δεν είναι αναξιοπρεπές κατά τη γνώμη σας? Εμείς αυτό το λέμε απλά καθαρή κοροϊδία. Κύριε βουλευτές της συγκυβέρνησης, έχετε ακόμη χρόνο. Σκεφτείτε πού οδηγείται η χώρα με τις επιλογές των συνομιλούντων με την Τρόικα, το Δέλτα Νιτάφ και τις τράπεζες και αναλογιστείτε την ευθύνη σας. Ο ελληνικός λαός αρνείται και δεν αντέχει να ακολουθεί τις επιλογές σας. Τον έχετε εξαθλιώσει, έχετε φτάσει σε όρια που ποτέ δεν γνώρισε, παρά μόνο σε χρόνους κατοχής. Αν είστε μέρος αυτού του λαού, έχετε χρέος να τον ακούσετε, για να έχετε μια αξιοπρεπή και περήφανη θέση στην ιστορία, στην οποία θα βρεθείτε απολογούμενοι. Αν είστε μέρος ενός απάνθρωπου συστήματος καταστροφής, πρέπει να ξέρετε ότι η κοινωνία δεν θα το επιτρέψει. Και το τέλος των κυβερνήσεών σας είναι πρώτων πυλών. Η χώρα δεν θα σωθεί στέλνοντάς την στο εκτελεστικό απόσπασμα. Γιατί αυτό που πραγματικά χρειάζεται η Ελλάδα τώρα δεν είναι η ανακάλυψη φοροεισπρακτικών μηχανισμών για να βγει από μια κρίση που εσείς την οδηγήσατε. Δεν είναι η διάλυση της κοινωνίας και το ξεπούλημα της χώρας. Και μη μας λέτε ότι δεν έχουμε προτάσεις. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρές, είναι συγκεκριμένες. Για μας στόχος είναι η εξυγίανση του δημόσιου τομέα και όχι η καταστροφή του. Η δημιουργία περιουσιολογίου και η πραγματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Σημείο αναφοράς είναι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Και εν τέλει, στόχος μας είναι να βγει η χώρα από το αδιέξοδο που τη φέρατε και να ακολουθήσει μια πορεία ανάκαψης, δημιουργίας και προόδου, μακριά από μνημόνια και δυνάστες, κύριε Στουρνάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αγιακάκη. Ο κύριος Ιορδάνη...